θα ήθελα να περάσεις να καθίσεις δίπλα με μεγάλη μου χαρά. Ο οποίος θα σε βοηθήσει σε αυτό. Να σας χαιρετήσουμε κι εμείς. Ναι, και από κοντά. Τι ωραία που είστε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμείς να δεις. Τέλεια. Μεγάλη χαρά. Και αφού χαιρετηθήκαμε και φιληθήκαμε, ήρθα κι εγώ εδώ κοντά σας να πω δύο λόγια με τη Βίκη. Βίκη μου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή κρίνουμε το στυλ, όπως θα έχεις δει κι εσύ. Σας παρακολουθώ συνέχεια. Ας ευχαριστούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ανελιπώς, είναι γι' αυτό τέλεια θα εκπομπή. Ήθελα να ρωτήσω, τι είναι για σένα στυλ? Για μένα στυλ γενικότερα, αυτό που πιστεύω για το στυλ πρέπει να έχει μια γυναίκα ή ένας άντρας, είναι αυτό πραγματικά εκείνον τον κάνει να αισθάνεται καλά. Να αισθάνεται άνετα μέσα σε αυτό. Όμως το στυλ δεν είναι κάτι το οποίο θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά για να το πετύχεις, θέλει δουλειά, σκέψη για να το φτιάξεις, γιατί μπορείς να έχεις ένα στυλ και να θέλει λίγο φτιάξιμο και να γίνει το σωστό για σένα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και πρέπει να έχει μαζί με την προσωπικότητά του και το στυλ του. Έτσι, άλλοι είναι λίγο πιο dark, άλλοι είναι λίγο πιο φωτεινοί, άλλοι είναι λίγο πιο χαρούμενοι, άλλοι λίγο πιο άγριοι σαν διάθεση. Οπότε και το στυλ ανάλογα με τη διάθεσή μας θεωρώ ότι θα έπρεπε να αλλάζει. Και το στυλ επίσης αλλάζει και τη διάθεση, αν θες να το πούμε και διαφορετικά. Ορίζει, δηλαδή μπορεί να έχεις μια μουντή μέρα και να κάνεις ένα φωτεινό styling στον εαυτό σου. Για να ανέβει η διάθεσή σου. Και να ανέβει η διάθεσή σου, έτσι δεν, Αλεξάνδρα? Πολύ αγαπώ που ακούω αυτά που Οπότε το στυλ είναι κάτι πολύ βασικό στη ζωή ενός ανθρώπου. Και σίγουρα το βρίσκεις και με το πέρασμα των χρόνων, γιατί είσαι άλλο στα 20, ας πούμε, άλλο αναλόγως. Θες λίγο το χρόνο σου να δεις. Θέλεις το χρόνο σου να βρεις το στυλ σου σίγουρα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ ταλέντο, το βρίσκουν πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στα κορίτσια εδώ. Ναι. Έτσι. Κάποια κορίτσια έχουν έτσι, μια ευχέρεια παραπάνω να αλλάζουν στυλ και να μεταμορφώνονται. Και κάποιοι άνθρωποι θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο γι' αυτό. Αλλά απ' την άλλη κιόλας πιστεύω ότι το στυλ είναι και κάτι το οποίο το δουλεύεις συνέχεια και αλλάζει με τις εποχές. Όχι μόνο με τη διάθεση, με τις εποχές, με τη μόδα. Πρέπει και λίγο να ακολουθείς. Δεν πρέπει να ακολουθείς κατά γράμμα τη μόδα. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας ή δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα ακριβά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα κομμάτι πολύ ακριβό και ένα κομμάτι που είναι πιο φτηνό. Και να το δέσεις με ένα ακριβό κομμάτι. Και εδώ και έχουμε δει άπειρα τέτοια πράγματα, να ξέρεις. Έτσι. Αυτό είναι στυλ και αυτό είναι μόδα. Να παίζεις με τη φαντασία και με τη δική σου φαντασία και με τον άλλον. Να εξετάσεις και τη φαντασία των άλλων λίγο. Και να μάθουμε και δύο πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι αυτό το διάστημα? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Θα ξεκινήσω από αυτό. Τι ζώδιο είσαι, θα ρώταγε και ο Χάρης. Έχουμε το ίδιο μισό. Ταιριάζουμε. Είμαι εγώ καιρός με οροσκόπο τοξότη. Μάλιστα. Εάν είχα τον εγώ καιρό σκέτο, θα ήμουν λίγο στα πιο σταθερά πράγματα του τύπου κάνω κάτι φέτος και θα το ξανακάνω και του χρόνου. Ο τοξότης λίγο με καταστρέφει σε αυτό ή με βοηθάει. Πολύ σε καταλαβαίνουμε και όλοι εμείς εδώ. Αλήθεια, το ξέρω ότι με καταλαβαίνει αυτή η κουμπή. Εγώ το έχω νιώσει, εγώ το που τη βλέπω. Πέρυσι ήμουν στο θέατρο. Mm-hmm. Φέτος κάνω κάποιες συζητήσεις να είμαι σε μια παράσταση πάλι μετά τις γιορτές. Αλλά επειδή εγώ έχω ένα θέμα με τις πρόβες, αυτό το πολύ κουραστικό ας πούμε των προβών, θα ήθελα να μπαίνω κατευθείαν στην παράσταση. Δεν γίνεται όμως που να κάνεις πρόβες. Οπότε χρειάζεται. Είμαι λίγο σε συζητήσεις με αυτό. Πέρυσι ήταν μια πολύ ωραία δουλειά που έγινε ένα πολύ ωραίο κλασικό έργο του Μαριβό, η ψευτοποιέτρια. Mm-hmm. Και ωραίος ρόλος στιλιστικά, γιατί υποδιόμουν έναν άντρα. Δηλαδή μια γυναίκα που μεταφιέζεται σε άντρα. Όλο το έργο ήμουν αντιμενετρικά. Το λάτρεψα. Που αυτό δεν το κάνει εύκολα μια γυναίκα. Νομίζω το έκανα μόνο γι' αυτό. Να ξέρεις. Μπορώ να σε καταλάβω. Πάρα πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε τώρα το διαγωνιστικό μας κομμάτι, γιατί είναι μια λαμπερή βραδιά και εμείς θέλουμε πάντα εδώ να φτιάχνουμε τη διάθεση και στον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι, θα ξεκινήσουμε με τραγούδι και πολύ ρυθμό. Από ποιους? Από τους Βέγκας που είναι σήμερα μαζί μας. Έμαθα ότι φίλες σου ψέματα. Έλεγαν μην ακούς, έχουν θέματα. Είναι για πάντα κοντά μου. Μην φύγεις ποτέ μακριά μου. Γέμισε τον κόσμο με χρώματα. Αυτόματα κλείνουμε στόματα. Μπορώ, για σένα μπορώ. Μέσα από στάχτες διαμάντια να βρω. Ήταν γραφτό να το ζήσουμε αυτό. Να πεις το ναι, να σε παντρευτώ. Γεια! Όταν με φυλάς, μέσα στο δέρμα μου σε αισθάνομαι.
παντού πενεύομαι. Κι όταν μου λείπεις τρελαίνομαι. Κοίτα με, κράτα με, κράτα με. Αγάπαμε, φίλαμε, φίλαμε. Να κάνουμε πράξη ό,τι είπαμε. Ας γίνουμε ένα και φύγαμε. Αν έχω εσένα διαλύω στρατούς. Φίλα με κράτα με σώσε με χάνομαι. Λείπεις τρελαίνομαι μόνος αισθάνομαι. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Έλατε εδώ δεξιά μου, αριστερά μου, να κάτσω κοντά στην κυρία, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. 2-2 είμαστε, ναι. Τα κορίτσια και τα γόρια της παρέας. Αυτό που ακούσαμε μόλις είναι το καινούριο σας τραγούδι. Είναι το καινούριο μας τραγούδι. Mm-hmm. Έχει κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή σαν lyric video από τη Spicy Music. Και μπορείτε να το δείτε στο ίντερνετ, YouTube κτλ. Και σε λίγο καιρό θα δείτε και το βίντεο κλιπ. Υπέροχα, θα το περιμένουμε με αγωνία. Θα ήθελα λίγο να σας πω, κυρία μου, όχι ότι τα γόρια πάνε πίσω, ότι το στυλ σας, γιατί είμαστε τέτοια εκπομπή εμείς εδώ που αναφερόμαστε στο στυλ, είναι... θα σπάει. Θα σπάει. Style rock θα πω. Ναι. Μπορούμε να έχουμε μια κριτική από την κριτική από την τότε. Θα ήθελα και θα ήθελα να μιλήσει η Αλεξάνδρα, γιατί ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση. Γνωρίζεστε πολλά χρόνια. Όχι, όχι, δεν γνωριζόμαστε με την Αλεξάνδρα καθόλου. Καθόλου. Δεν υπάρχει. Είναι αμερόληπτη η φάση και ναι. Ακούμε. Τι να πω εγώ τώρα για εσάς. Πες μου, σας παρακαλώ. Θέλουμε την κριτική σας για τα ρούχα. Τι θέλουνε, πολύ τα παιδιά. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό πραγματικά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν groups, καλλιτέχνες έχουν concept. Mm-hmm. Και αγαπώ πάρα πολύ αυτή την ομάδα, γιατί είχαν πολύ ανοιχτό μυαλό και πολύ ανοιχτή αγκαλιά σε οτιδήποτε καινούριο και αντισυμβατικό. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η μουσική είναι το πρώτο προϊόν το οποίο ο κόσμος και τα παιδιά και οι νέοι αγκαλιάζουν. Και έτσι μπορούν να ταξιδέψουν και το στυλ τους και την εικόνα και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και ας τους βλέπω λιγότερο συχνά πια. Μισό λεπτά και θα σκούπεις το δάκρυ. Λοιπόν, θα σας αφήσω προς το παρόν, γιατί θα σας δούμε και στη συνέχεια. Μην φύγετε και πάτε πουθενά. Σας θέλουμε εδώ κοντά μας. Γιατί εμείς, όπως γνωρίζετε, πρέπει να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μας μέρος σε αυτό το σημείο. Και το πρώτο καρίτσι που θα έρθει κοντά μας είναι η Βασιλική Ρούση.